Χαιρετούμε στο όνομα του Υψίστου. Είμαι ο μεγάλος βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Πασάς, που σέβεται και διακηρύσει τους νόμους των προφητών. Αν ακολουθώντας τη διαταγή μου παραδώσετε τα κλειδιά του κάστρου, θα μπορέσετε να μείνετε μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά σας μέσα στην πόλη, μέσα στα καταραμένα σπίτια σας που είναι σαν την κόλαση. Αν όχι, με τη βοήθεια του Θεού, όταν θα πέσει το κάστρο, στα σίγουρα θα περάσει το σπαθί πάνω από όλους σας. Ο λόγος τελείωσε. Εδώ και 20 χρόνια έρχεστε κάτω από το κάστρο με χιλιάδες στρατιώτες, ρίχνοντας χιλιάδες βόλια, χωρίς να καταφέρετε να γκρεμίσετε μια μόνο πέτρα. Τόσοι και τόσοι βεζίριδες και αξιωματούχοι έχουν αφήσει τη ζωή τους κάτω από αυτά τα τείχη. Ούτε την Τάφρο μας δεν καταφέρατε ακόμα να δείτε. Κι όμως έρχεστε και ξανάρχεστε και φεύγετε χωρίς ελπίδα. Και βέβαια δεν θα παραδώσω το χάνδακα. Από το πεδίο της μάχης, ο αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Μοροζίνη. Όταν ακούστηκαν αυτά τα λόγια, η ηχό τους έφτασε μέχρι βαθιά στους υπονόμους. Και όσοι τα άκουσαν, ήξεραν πως θα έπρεπε να συνεχίσουν να σκάβουν, να ανοίγουν νέα λαγούμια, να ετοιμάζουν νέα φουρνέλα και να τα γεμίζουν πυρίτιδα. Ήξεραν πως έπρεπε να συνεχίσουν τον πόλεμο. Έναν πόλεμο που κρατούσε ήδη πολλά χρόνια. Τόσα πολλά που είχαν σχεδόν ξεχάσει πότε άρχισε. Τότε, πριν αρχίσει η πολιορκία, η ζωή ήταν ακόμα ωραία. Τότε ο πατέρας μου με έστελνε στο χωριό για να περνάει η ώρα μου και να μαθαίω να κουμαντάρω τα κτήματα, ενώ θα έπρεπε να μην είχε στρώσει τα γράμματα. Δεν παραπονιέμαι όμως, γιατί αυτό έκαναν όλοι. Ακόμα και οι ευγενείς Βενετοί της Αποικίας που αναθρέφαν τα παιδιά τους έξω στα χωριά με γλέντια και διασκεδάσεις, νομίζοντας ότι θα συνεχιζόταν για πάντα αυτή η γαλήνη σε εκείνους τους ευλογημένους τόπους. Αλλά στο τέλος, ο Τούρκος τα πήρε όλα και σε μας έμεινε μόνο το θλιβερό προνόμιο της μνήμης. Εγώ, φτωχός, 36 ολόκληρα χρόνια γύρισα όλο τον κόσμο και τις 7 γωνιές της γης σαν τα 7 περιπλανόμενα άστρα. Είδα με τα μάτια μου 3.760 κάστρα, μικρά και μεγάλα, σε 17 χώρες. Τέτοιο κάστρο δεν είχα ξαναδεί. Κάτω από τα τείχη του, οι στρατιώτες μας είχαν μαζευτεί σαν τα μυρμήγκια και ζούσαν πλέον με τον έρωτα για την άλωση του χάνδακα. Άλλοι είχαν πιει το σερμπέτι του μάρτυρα και άλλοι πέσανε στο πεδίο της μάχης και έγιναν γαζίδες. Ποτέ όμως δεν κατάφεραν να κουμπίσουν με τα χέρια τους τα μπεντένια αυτού του κάστρου. Οι Οθωμανοί περηφανεύονται γιατί σε σύντομο διάστημα στερήσαν από τη δημοκρατία μας 3 βασίλεια, της Θεσσαλονίκης, του Μοριά και της Κύπρου. Φαντάστηκαν ότι το ίδιο θα συνέβαινε και με το βασίλειο της Κρήτης. Όμως σε πείσμα του εχθρού, το άστρο του Χάνδακα ακόμα λάμπει, θριαμβευτικό και ένδοξο. Τώρα, με τα φρούρια της, έχει αναγνωριστεί σαν αληθινό κόσμημα στην κορώνα της Γαλινοτάτισσας και σαν έξοχος προμαχώνας της χριστιανοσύνης. Ο Χάνδακας είχε 10 πύλες. Στα ανατολικά, στη Σαμπιονέρα, ήταν η πύλη της Άμμου, που είχε κίνηση μόνο τον καιρό του τρίγου, τότε που φέρναν οι αγρότες τα βαρέλια τους για να τα πλύνουν στη θάλασσα. Στην άλλη άκρη, στα δυτικά, ήταν η πύλη του Αγίου Ανδρέα. Εκεί μπαινοβιάνανε κυρίως Εβραίοι, όταν πήγαιναν να θάψουν τους νεκρούς τους σε ένα μέρος όλο βράχια και σπηλιές. Ένα μέρος που το φρουρούσαν, αν όχι άλλοι, τουλάχιστον οι διάβολοι. Οι πύλες του Ιησού και του Παντοκράτορα ήταν οι πιο πολυσύχναστες. Την πύλη του Αγίου Γεωργίου τη λέγαμε και πύλη του Υδραγωγίου, γιατί εκεί ήταν οι 3 καμάρες από όπου περνούσε το νερό και έφτανε στην κρίνη των λιονταριών. Την πύλη της Βιθλεέμ τη χρησιμοποιούσαν μόνο λίγοι χωρικοί. Εμείς τη λέγαμε πύλη του Σκοταδιού και ήταν πολύ ανθεκτική. Πήρε το όνομά της από τα πραγματικά πολύ σκοτεινά περάσματα που υπήρχαν κάτω από τους προμαχώνες σε αυτό το σημείο. Εκεί, στα σκοτεινά, συναντιούνται οι λεβέντες και φιλούνται με τις όμορφες. Γι' αυτό τη λέγαμε και πύλη του φιλιού. Οι πύλες που δεν είχαν φόβο
δηλαδή πύλες της θάλασσας, στον κόλπο του Δερματά και αυτοί που οδηγούσαν στα Νεόρια, αλλά και η πύλη του Μόλου, ήταν όλες φτιαγμένες από γερό ξύλο με ελιάς. Όλες οι άλλες ήταν σιδερένιες και απόρθητες. Το κάστρο φυλασσόταν από 7 προμαχώνες. Στην αρχή της πολιορκίας χτυπήθηκαν οι προμαχώνες του Βιτούρι, του Ιησού, της Βιθλεέμ και του Παντοκράτορα. Στο τέλος, οι δυνάμεις του εχθρού χτυπούσαν λυσσασμένα τις ντάμπιες της Ανατολής και της Δύσης, της Αμπιονέρα και τον Άγιο Ανδρέα. Ο πιο επιβλητικός προμαχώνας ήταν του Μαρτινέγκο. Εμείς τον λέγαμε ψηλή ντάπια. Η κορυφή της φτάνει μέχρι τον ουρανό. Είναι η πιο σημαντική του κάστρου. Μπορούν να πολεμήσουν πάνω της 5.000 άτομα χωρίς να υπάρχει στενότητα χώρου. Η ψηλή ντάπια φαινόταν από τη γύρω περιοχή ως τα βουνά της Δαμάστας. Φαινόταν από όσους κολυμπούσαν στη θάλασσα, από τα πουλιά και από τα ζώα και από τους ανθρώπους που πεταγόταν στον αέρα. Παντού υπήρχαν υπόγεια έργα και στοές, σε όλο το μήκος της οχύρωσης, κάτω από την Τάφρο, αλλά και πέρα από αυτήν, για να μπορούμε να υπονομεύουμε τα χαρακώματα του εχθρού. Όπως έγινε με επιτυχία στην πρώτη, τη δεύτερη και την τελική επίθεση του μεγάλου βεζίρι Αχμέτ Φαζίλ. Έπρεπε να περάσουν 100 χρόνια για να βρεθεί κάποιος που θα προετοίμαζε με τέτοια οργάνωση, υπομονή και διορατικότητα ένα τόσο μεγάλο πόλεμο. Ο μεγάλος βεζίρις Αχμέτ Φαζίλ και ο Προυλής είδε για πρώτη φορά αυτούς τους προμαχώνες και αυτά τα τείχη το Δεκέμβριο του 1666. Λένε πως καλύτερα να βλέπεις παρά να ακούς. Πραγματικά είναι αδύνατο να καταλάβεις το μέγεθος αυτού του πολέμου αν δεν το βλέπεις. Οι μουσουλμάνοι στρατιώτες μοιάζαν με μυθικά πουλιά. Άλλοι σώζονταν, άλλοι γίνονταν χίλια κομμάτια, μερικοί καίγονταν, άλλοι πέφταν στο χώμα και άλλοι πετιούνταν στον αέρα. Όφου, ποιος να τον αφορμή, ποια τύχη ασβολωμένη, γη πιο τυφλό μελούμενο, ποια τέχνη τυφλωμένη, και σ' έφερε στα μέρη μου για την κακή μου μοίρα. Ποια νέμη σου βοηθήσανε, ποια κύματα σε σύρα, ποιο άστρο στράτα σου δείξε, ποιος άτυχος πλανήτης, και σ' έβγαλε για λόγο μου εις το νησί της Κρήτης. Ο δόλος, η απάτη και η πανουργία χαρακτηρίζουν αυτό τον νεαρό πρωθυπουργό των Τούρκων. Όταν έφτασε στην Κρήτη, έφερε μαζί τη μάνα και το μικρό του αδελφό και φρόντισε να διαδοθεί ότι η μάνα του, που θεωρούνταν μάγισσα, θα έβλαπτε τους χριστιανούς. Τέτοιες φήμες έχουν επίδραση στον απλοϊκό και μωρόπιστο κόσμο. Για να κάμψει το ηθικό των πολιορκημένων, αλλά και για να τους δελεάσει σε προδοσίες, χρησιμοποιούσε και άλλα τεχνάσματα, όπως οι επιστολές που ρίχναν με βέλη μέσα στην πόλη. Αυτές μερικές φορές τις υπέγραφε ο Μητροπολίτης Κρήτης που είχαν διορίσει οι Τούρκοι, ο Νεόφυτος Πατελάρος. Κάμποσες φορές είχα την ευκαιρία να μιλήσω στα ελληνικά με τον Πασά των Τούρκων όταν υψωνόταν λευκή σημαία για την ανταλλαγή των εχμαλώτων. Κι αυτός μας παρομοίαζε με πρόβατα κλεισμένα στο μαντρί, κομπάζοντας με το συνηθισμένο τρόπο των μουσουλμάνων. Εμείς όμως βρίσκαμε τρόπους για να ξεχάσουμε τη θλίψη μας. Οργανώναμε αγώνες κονταρομαχίας αλλά και θεατρικές παραστάσεις που παίζονταν σε ανοιχτούς χώρους ή σε μεγάλα αρχοντικά σπίτια. Πολλές φορές οι άπιστοι εγκαταλείπουν το κάστρο γιατί φοβούνται από τα βόλια και έρχονται να παρουσιαστούν στο μεγάλο βεζίρι. Αυτός τους ταΐζει, τους ποτίζει και τους κάνει δώρα. Κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν ξανά μες στο κάστρο και δείχνουν εντυπωσιασμένοι από το σπουδαίο στρατό και τα εφόδια μας. Οι πολεμιστές μας είναι αλήθεια αμέτρητοι. 150 φούρνοι δουλεύουν καθημερινά για τους 96.000 στρατιώτες μας. Στα λαγούμια βρίσκονται 54.000 άτομα. Τα άλογα, τα βοοειδή και τα γαϊδούρια πλησιάζουν τις 87.000. Μέρα νύχτα σκάβονται αμέτρητοι τάφοι για τους χίλιους με 2.000 μάρτυρες που πέφτουν στα χαρακώματα. Έτσι διαδίδουν οι Τούρκοι. Όμως σύμφωνα με τους κατασκόπους μας, ο στρατός τους είναι περίπου 35.000.
Και δεν είναι καθόλου εύκολο να μαζευτούν όλοι αυτοί, γιατί λέγανε πως όποιος ερχόταν στην Κρήτη να πολεμήσει δεν ξαναγύριζε στην πατρίδα του. Οι δικοί μας, οι άνδρες που θα υπεράσπιζαν το Χάνδακα, μετρήθηκαν και βρέθηκαν στο σύνολό τους 8.310. Διοικητής τους ήταν ο στρατηγός Μαρκίσιος Ντεβίλ και ο στρατηγός Βερντμίλερ ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους αξιωματικούς. Είχε την ευθύνη του προμαχώνα της Δύσης, του πιο επικίνδυνου σημείου των τυχών. Την ευθύνη των οχυρώσεων και του πυροβολικού είχε ο υπότης Φίλιππο Βερνέντα, σπουδαίος μηχανικός και διάνοια στα οχυρωματικά έργα. Μα οι χριστιανοί στο θάνατο το φοβερόν ερήχτα και δεν αφήνασι ποτέ τη μάχη μέρα νύχτα και στέκασι θεόφοβη με τις καρδιάς τα θάρι. Εις τα τυχιά το θάνατο πασένας για να πάρει. Ήρθαν λοιπόν και διάξασιν όλοι μαντρία τόση που μπόργε λύπη περισσή και των πετρών να δώσει. Καλή στρατηγή, καλή και στρατιώτες. Αν δεν έχεις όμως να φας, πώς να πολεμήσεις? Στην πολιορκία στερηθήκαμε όλα τα καλά του Θεού. Το ρύζι βέβαια δεν το είχαμε συνήθιο σε αυτόν τον τόπο. Μόνο τις απόκριες, βρασμένο με γάλα το τρώγαμε, πασπαλισμένο με κανέλα και ζάχαρη. Τότε, στον πόλεμο, παρακαλούσαμε να βρούμε λίγο. Ας ήταν και κακόβραστο, ας ήταν και σκέτο, χυλωμένο με βρώμικο νερό. Τότε, ένας τρόπος για να χορτάσουμε ήταν το κουκουνάρι. Σαν χρυσοχόη, με ένα σφυράκι το σπάγαμε όλη την ώρα, για να βάλουμε κάτι στο στόμα μας και να πάρουμε λίγη δύναμη. Για να μπορούμε να μαχόμαστε ακόμα πάνω στα τείχη και να κρατάμε το ηθικό μας μέσα στις δυστυχίες που μας είχαν βρει. Όπεδο μη τον χριστιανό, ζωή τυραννισμένη, ήταν πολύ καλύτερα να σαν αποθαμένη. Να φάσινε δεν μπορούν, ουδέ μπορούν να πιούσει, και τα μικρά παιδάκια τους διαπαντός πεινούσει. Αν κάμουν πίτανε οι φτωχές, χωστάθε να την ψήσου. Έχουσι φόβο ως αν ψιστεί, μήπως δεν τη διπνήσου. Οι περισσότερες μάχες γίνονται κάτω από τη γη. Οι πιο έμπειροι μιναδόροι μας είναι από την Αρμενία και δεν σταματούν να δουλεύουν. Σαν τα ποντίκια στείλουν τα εκρηκτικά τους. Το ίδιο κάνουν και οι άπιστοι. Όποιος δεν είδε αυτά τα λαγούμια, δεν γνωρίζει το μεγαλείο του Θεού, ούτε μπορεί να πιστέψει τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Είναι σαν να μην έχει δει τίποτα. Πάνω μας ακούγονται τα ποδοβολητά των αλόγων του εχθρού που όλη μέρα βρίσκονται στην Τάφρο. Χιλιάδες είναι οι μάρτυρες. Μέσα σε ένα χρόνο, μόνο στη ματωμένη ντάπια σκάσανε 60 μεγάλα λαγούμια, δικά τους και δικά μας. Μέρα νύχτα πέφτουν εμβόλια των 90 οκάδων και από τις δυο μεριές. Πολεμούσαμε μέσα σε καπνούς και φλόγες, σαν να πολεμούσαμε μέσα στην κόλαση. Με λύπη μου αναφέρω στη γαλινότητά σας για την κακή κατάσταση των όπλων. Πιστόλες και μουσκέτα που στάλθηκαν εδώ σκάγανε με τις πρώτες ντουφεκές. Πολλά από τα πυροβόλα και τα κανόνια χρειάζονται άμεση αντικατάσταση. Το μπαρούτι είναι κακής ποιότητας. Στο Χάνδακα έχουμε τώρα μεγάλες ελλείψεις σε στάρι για να φτιάξουμε ψωμί, αλλά και σε κριθάρι και σανό για τα άλογα του υπηκού. Όσον αφορά στο ζήτημα της υγείας του στρατού, θα ήθελα να τονίσω ότι οι γιατροί που εστάλησαν για να βοηθήσουν ήταν χειρουργοί χωρίς πείρα και τα φάρμακα ακατάλληλα. Αναφέρω ακόμα στην εξοχότητά σας ότι στην αρχή οι μισθοφόροι χρειαζόταν παρακάλια για να κάνουν το καθήκον τους. Μετά σιγά σιγά ερχόντουσαν με τη θέλησή τους. Βοηθούσαν βέβαια μερικές λίμπρες παξιμάδι και λίγο κρασί που τους δίναμε δώρο. Και αργότερα, όταν αυξήσαμε το μισθό τους κατά 10 και μετά κατά 20 σολδία τη μέρα. Από τα πρώτα χρόνια της πολιορκίας αρχίσαμε να έχουμε ελλείψεις στα τρόφιμα. Οι Βενετοί είχαν αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες από κεχρή. Αποφάσισαν λοιπόν να φτιάξουν ψωμί από αυτό το καναβούρι για τους στρατιώτες. Όμως αυτοί δεν καταδέχτηκαν ούτε να το αγγίξουν. Αλλά και οι ντόπιοι που δεν γνώριζαν καθόλου αυτό το δημητριακό το περιφρόνησαν ακόμα περισσότερο, σαν να ήταν φαρμάκι. Το ίδιο έγινε και με ένα φορτίο σίκαλης. Στην Κρήτη δεν ξέραμε ούτε τη σίκαλη ούτε το καλαμπόκι, μόνο το στάρι και το κριθάρι.
και με αυτά φτιάχναμε τις πλακουτσωτές κουλούρες μας, ποτέ σε σχήμα κανονικού ψωμιού. Με αυτές συνοδεύαμε τα όσπρια μας, κυρίως τη φάβα, πνιγμένη στο λάδι. Πάντα. 6 μήνες προετοίμαζε το στράτευμα ο μεγάλος βεζίρης. Το Μάιο του 1667 ήταν έτοιμος. Το τελευταίο βράδυ επιθεώρησε για μια ακόμα φορά τα τείχη και την επόμενη μέρα, στις 29 Μαΐου, για να θυμίζει στους άπιστους τη μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, έδωσε το πρόσταγμα της επίθεσης. Μέσα από το κάστρο άρχισαν και αυτοί να ρίχνουν σαν βροχή τα βόλια και τα εκρηκτικά. Μέρα νύχτα ακουγόταν οι καμπάνες, οι σάλπιγγες, οι μπουρούδες, τα εκκλησιαστικά όργανα. Και έφεγγαν όλες οι επάλξεις και οι προμαχώνες με φανάρια που έκαιγαν πίσα. Ακόμα και το εσωτερικό της τάφρου φωτιζόταν από τέτοια φανάρια, κρεμασμένα με αλυσίδες. Σε τέτοιες επίγουσες περιστάσεις χρησιμοποιούσαμε και τους ανθρώπους του τόπου και τις γυναίκες και τα παιδιά και κάθε άλλο άτομο που κατοικούσε μέσα στο κάστρο, περίπου 7.000 στο σύνολό τους. Και αυτοί τρέχαν με προθυμία, χωρίς άλλη αμοιβή, μόνο τα παξιμάδια που παίρναν από τη γενεοδορία του δημοσίου. Αρχηγός των γυναικών ήταν η σύζυγος του ταγματάρχη Μότα, μια γυναίκα ψυχωμένη, αρενοπή, πολύ τολμηρή. Έβαζε τον εαυτό της σε μεγάλο κίνδυνο. Αμεινόταν θαραλέα σε όλες τις εφόδους που κάναμε. Σε μια τέτοια έφοδο χτυπήθηκε από το κανόνι και θυσίασε τη ζωή της. Ο ναός του Αγίου Μάρκου ήταν μια φτωχή εκκλησία χωρίς εισοδήματα, σχεδόν χωρίς ιερείς, κακολειτουργημένη. Δεν έκανε καμιά εντύπωση. Μόνο το καμπαναριό της άξιζε και η είσοδός της που στηριζόταν σε κολόνες από το πιο φίνο μάρμαρο. Αυτό το καμπαναριό ήταν ένα πελώριο κτίσμα ευρύχωρο με τεράστιες καμπάνες. Ανάμεσά τους και εκείνη που σήμαινε το Άβε Μαρία κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ. Όμως, μετά την εισβολή στην Κρήτη, αυτή η καμπάνα του Αγίου Μάρκου ονομάστηκε καμπάνα του συναγερμού, γιατί χτυπούσε όταν ο Τούρκος έκανε επιθέσεις στα ρήγματα για να δώσει σήμα να τρέξουν όλοι με τα όπλα τους για να αποκρούσουν τον εχθρό. Ετρέχασι με προθυμιά. Τον πόλεμο να αρχίζου, στους λάκους μέσα πέφτασι νεκρή και δε γυρίζου. Από τες τόσες του φεκές κι μπόμπες εσηκώνα τη γη και τους επλάκωνε και ζωντανούς τους χώνα. Από τότε που ήρθε ο Αδάμ από τους ουρανούς στη γη, δεν έγινε και ούτε θα γίνει ποτέ ξανά τέτοια μάχη. Το κάστρο του Χάνδακα είχε ποτίσει από το αίμα που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν μετριούνταν όλοι εκείνοι που είχαν χάσει τη ζωή τους εδώ, θα γραφόταν ένα βιβλίο χοντρό σαν ένα λεξικό του ωκεανού και του ουρανού. Μέσα σε αυτές τις μέρες της κρίσης βοηθούσα και εγώ στη μεταφορά των πληγωμένων. Τους πήγαινα σούπα και ψωμί, έφερνα νερό στους αρρώστους που καίγονταν από τη δίψα. Προσπαθούσα να μαλακώσω τις πονεμένες καρδιές τους. Οι βολές των κανονιών συνεχίζονταν αδιάκοπα και η άτυχη πολιτεία είχε καταντήσει ένα αξιοδάκρυτο θέαμα. Η πολιτεία εκείνη που ανθούσε με όλα τα αγαθά τώρα είναι γεμάτη πένθος. Χείρα από πολίτες με τα οικοδομήματα γκρεμισμένα, τα σπίτια καταστρεμμένα, με τις εκκλησίες και τα μοναστήρια ανατιναγμένα και πεσμένα σε ερείπια. Από το μέρος του Παντοκράτορα, ολόκληρος ο Χάνδακας είναι κατεδαφισμένος και η όψη του εντελώς παραμορφωμένη. Κι όμως, οι κάτοικοι θα συνέχιζαν να τον υπερασπίζονται ακόμη κι αν είχε γίνει στάχτη. Είχε το κάστρο βάσανα στούτες τις μέρες όλες. Ούτε κατέχανε ορτές, ούτε ποσίτο σκόλες. Καθημερινό εγίνονταν ετούτα κι άλλα τόσα και να τα φέρει δεν μπορεί η εδική μου γλώσσα. Μόνο θα αρχίσω χαλασμούς, καημούς πολλούς και πάθη, αίματα, φόνους, σκοτωμούς, λάκους στις γης τα βάθη. Υπήρχαν όμως και μάχες διαφορετικές. Μάχες όπου δεν σκοτωνόταν κανείς. Οι ευγενείς κουβαλούσαν τα εφόδια τους σε δερμάτινους σάκους, κρεμασμένους στα καπούλια των αλόγων τους. Οι απλοί άνθρωποι φύλασαν τα πυρομαχικά τους σε καλάθια στα σπίτια τους. Και όταν συναντιόντουσαν, τις μέρες του καρναβαλιού, ξεκινούσε ο πορτοκαλοπόλεμος. Τα πορτοκάλια ήταν άφθονα τότε. Και τα λεμόνια ήταν πολλά, αλλά ήταν σκληρά και επικίνδυνα και δεν τα χρησιμοποιούσαμε.
και το κρατούσαμε το έθιμο ακόμα και μέσα στην πολιορκία. Έτσι, για να ξεχνάμε τα βασανά μας. Άρχοντα ή αφέντη τον λέγαμε. Άρχοντα Αντρέα. Ποτέ με το άλλο του όνομα. Μηχανικός των Βενετών ήτανε και ήρθε στο μεγάλο Βεζίρι και του αποκάλυψε όλα τα μυστικά της οχύρωσης. Πως έπρεπε να πολεμήσουμε στην Κιζίλ Τάπια, στο ματωμένο προμαχώνα της Δύσης. Γιατί εκεί ήταν πετρότοπος και δεν μπορούσαν οι άπιστοι να σκάψουν υπονόμους. Και ακόμα πως έπρεπε να φτιάξουμε χαρακώματα και να χτυπήσουμε την Τάπια της Ανατολής, στο Ροδόνα. Ούτε εκεί είχε λαγούμια, γιατί εκεί το έδαφος ήταν αμουδερό. Όλα αυτά μας είπε και μας βοήθησε πολύ ο Άρχοντας Ανδρέας, ο τύπος και ο υπογραμμός των χριστιανών. Έτσι τον λέγαμε. Το καλοκαίρι του 1669 φτάσαν σημαντικές ενισχύσεις από την Ευρώπη. Περίπου 4.500 Γερμανοί και 6.500 Γάλλοι με αρχηγό το Δούκα του Μποφόρ. Οι Γάλλοι, υπερόπτες όπως ήταν, θέλαν να βγουν από το κάστρο και να χτυπήσουν τον εχθρό στα χαρακώματά του, στη Σαμπιονέρα και στα υψώματα της Μεσκινιάς. Στις 25 Ιουνίου δοκίμασαν γενική έφοδο και στην αρχή το σχέδιό τους είχε επιτυχία, όταν ξαφνικά σε μια άτυχη στιγμή έσκασε μια μεγάλη πυρτιδαποθήκη και επικράτησε πανικός. Οι Τούρκοι ανασυντάχτηκαν και μας κυνήγησαν με λύσα. Ο Δούκας του Μποφόρ χάθηκε μέσα σε ένα μυστήριο. Οι Γάλλοι αναζήτησαν το σώμα του στο στρατόπεδο των Οθωμανών. Ο Κιοπρουλής άδειασε μπροστά τους 5 μεγάλα σακιά γεμάτα αλατισμένα κεφάλια που είχε μαζέψει για να τα στείλει στην Ισταμπούλ. Το κεφάλι του Μποφόρ δεν ήταν εκεί. Ρωμαίοι, Φράγκοι και άρχοντες επέστασαν χιλιάδες και έμειναν τέκνα ορφανά, γυναίκες και χειράδες. Κεφάλια με τους ομυαλούς ανοίγαν στα χαράκια και ως άντες βρύσες αίματα ετρέχαν στα χαντάκια. Τα τείχη εγεμίσανε κορμιά ανθρώπων τόσο, όπου ποσός δεν δίνω με τον αριθμό να δώσω. Πάνω από την τάφρο που χάθηκε ο Μποφόρ, βρισκόταν ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου, ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα, με εικόνες μεγάλης αξίας και τεράστια εισοδήματα. Οι πυροβολαρχίες του εχθρού δεν του έκαναν μεγάλες ζημιές, γιατί οι Τούρκοι γνώριζαν το μέγεθός του και ήθελαν να τον κάνουν τζαμί. Μετά την παράδοση, μετατράπηκε αμέσως σε σουλτανικό τέμενος. Ένας άλλος σημαντικός ναός ήταν της Αγίας Εκατερίνης. Ήταν ο πλουσιότερος σε έσοδα από όλους τους Ορθόδοξους και τους Καθολικούς ναούς. Συντηρούσε 100 καλογέρους και είχε πολύ χρυσάφι στις εικόνες. Κάθε χρόνο, για 8 μέρες, στη γιορτή της Αγίας, μοίραζαν ένα μεγάλο καρβέλι ψωμί και μισό μπουκάλι κρασί σε όλες τις ψυχές που παρουσιαζόταν εκεί. Ακόμα και σε μωρά, μέσα σε φασκές. Και ήταν φορές που πήγαιναν γυναίκες κρατώντας 2 και 3 μωρά στην αγκαλιά τους. Και κάποτε, τύλιγαν στις φασκές ακόμα και γάτες ή σκυλάκια και ξεγελούσαν έτσι όσους έκαναν τη μοιρασιά. Ένας από τους καλογέρους της Μονής είχε γίνει ο φόβος των Τούρκων. Ήταν καλός πολεμιστής και όταν κάναμε εφόδους δεν γυρνούσε πίσω αν δεν κουβαλούσε ένα ή και δύο κεφάλια Τούρκων. Αυτό το καταραμένο κάστρο τα τελευταία 2 χρόνια χτυπήθηκε από 40 έως 50 χιλιάδες οβίδες και ακόμα δεν έχει πέσει. Όμως οι ζημιές που έχουμε προξενήσει είναι μεγάλες. Στην κόκκινη τάπια το εξωτερικό τείχος είναι πλέον ερείπια. Οι άπιστοι αγωνίζονται να κρατήσουν τα οχυρά οπισθοχώρησης. Μπαζώνουν με άμμο μεγάλα σπίτια και τα κάνουν προμαχώνες. Στην άλλη άκρη, ο στρατός του Χαλεπιού, της Αιγύπτου και ολόκληρο το σώμα των Γενιτσάρων ανατινάξαν στον αέρα τον προμαχώνα της Άμμου. Οι άπιστοι τώρα σκοτώνονται απροστάτευτοι. 17 πυροβολαρχίες του εχθρού χτυπούσαν όλη μέρα το κάστρο. 55 μεγάλα κανόνια ήταν στραμμένα στους προμαχώνες μας. Όμως η αντίστασή μας ήταν στεναρή. Απέναντι από τις δικές τους πυροβολαρχίες στείναμε τις δικές μας και απέναντι στους υπονόμους που σκάβανε βρίσκανε τα δικά μας λαγούμια. Νεκρούς μαζεύαμε συνέχεια και εμείς και οι άλλοι. Οι μάχες υπήρξαν φρικαλαίες πάνω στη γη, αλλά πιο άγριες και φρικαλαίες ήταν κάτω από τη γη. Και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο πολεμήσαμε. Με τον πρώτο όχι πολύ,
με το δεύτερο συνέχεια, γιατί ο εχθρός βάσισε τις ελπίδες του στην τσάπα και το φτιάρι περισσότερο παρά στο κανόνι και το σπαθί. Άρχοντες δεν εμπένασι εκεί να αντισταθούσι. Μον είχανε τους μαραγκούς κάτω να πολεμούσι. Στα βάθη ήταν οι φτωχοί εκείνοι οι τεχνίτες, βαθιά στον άδη, σκοτεινά. Κι είχασιν όλο νύχτες. Συζώντανους τους θάφτανε και δεν τους μνημονεύα. Ούτε τους μελετούσανε, ούτε τους εγυρεύα. Τώρα πια η ζωή μας κρέμεται από μία κλωστή. Το σπαθί του εχθρού, τα κανόνια του, η πείνα, οι αρρώστιες μας απειλούν καθημερινά. Δεν υπάρχουν άλλα ζώα για να φάμε. Ελάχιστο παξιμάδι έχει μείνει και αυτό ανακατεμένο με περιττώματα ποντικών. Η ζωή πριν την πολιορκία μας φαίνεται τώρα πολύ μακρινή. Τότε που ο Χάνδακας ήταν η πόλη του κέρατος της Αμαλθίας. Με τα άγρια χόρτα του, μια εξαιρετική νοστιμιά που σε έβαζε σε πειρασμό να παρατήσει εντελώς το κρέας. Με τα κρασιά του, μοσχάδα και μαλβαζίας, που και μόνο το χρώμα τους σου φτιάχνε το κέφι. Με τα ορτίκια που έρχονταν σύννεφα και τις τρουλίδες, πουλιά γκριζοπά με κίτρινα πόδια, με λεπτή γεύση και υπέροχο άρωμα. Ένα σπάνιο θύραμα. Μόνο σαν δώρο το έδιναν σε όσους ήξεραν να το εκτιμήσουν. Όπως οι άνθρωποι της εκκλησίας, που τους αρέσουν οι καλοί μεζέδες. Και είχαμε τότε νερό άφθονο και καθαρό, που έτρεχε από την κρίνη του Τσιγάντε. Εκεί πήγαινε ο κόσμος να ξεδιψάσει και να ξεσκάσει με γέλια και πειράγματα τα απογεύματα του καλοκαιριού. Και ήταν και η άλλη κρίνη, με το ακέφαλο άγαλμα, μπροστά στο μεγαλοπρεπή ναό του Σωτήρα. Από εκεί το νερό περνούσε υπόγεια και έφτανε μέχρι το νοσοκομείο. Αλλά και μέχρι το σπίτι μου έφτασε. Μου στήχησε βέβαια κάπως ακριβά, γιατί ο μηχανικός της σύνδρευσης το πέρασε από εκεί χωρίς άδεια. Ο Θεός βοήθησε τους άπιστους και τον Ιούλιο του 1669 φάνηκαν στον ορίζοντα 126 ιστιοφόρα. Τα πλοία των Βενετών και τα πλοία του Πάπα, της Μάλτας και των Φράγκων στόλισαν την επιφάνεια της θάλασσας σαν το χαμομήλι και αγκυροβόλησαν άφοβα στο λιμάνι του Χάνδακα. 3,5 ώρες γιορτάζαν με τουφεκές και κανονιοβολισμούς, ώσπου τα πάντα σκεπαστήκαν με καπνό και μπαρούτι. Ούτε πουλί δεν πετούσε από τη φασαρία. Ήταν ένα πολύ υποβλητικό και μεγαλόπρεπο θέαμα να βλέπει κανείς όλα αυτά τα καράβια να βρίσκονται σε γραμμή μάχης μπροστά στο μεγάλο κάστρο. Την αρχηγία είχε ο ναύαρχος Ροσπιλιόζη, ο ανιψιός του Πάπα. Μια σημαία στην παπική ναυαρχίδα έδωσε το σύνθημα και 1100 κανόνια άρχισαν να χτυπάνε ταυτόχρονα τον εχθρό. Το τουρκικό πυροβολικό για πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια αναγκάστηκε να σιωπήσει. Όλος ο κόσμος της πολιτείας αλλά και η φρουρά είχαν ανέβει στα τείχη και παρακολουθούσαν με αγαλίαση το μεγαλείο του βομβαρδισμού που συνεχιζόταν αδιάκοπα. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου φυλασσόταν το θαυματουργό αίμα που το έβγαζαν κάθε Μεγάλη Πέμπτη και ευλογούσαν το λαό. Αυτό συνεχίστηκε μέσα στις κακουχίες του πολέμου και μέχρι την τελική επίθεση του Μεγάλου Βεζίρη. Τότε το λιτάνευαν την ώρα του βραδινού Άβε Μαρία πάνω στα τείχη, όπου μαζεύονταν οι κάτοικοι της πόλης και οι στρατιώτες για να φρουρούν τα ρήγματα. Με αυτό το άγιο αίμα ευλογούσε ο βικάριος του ναού το κάστρο και τους φύλακές του και καταγιόταν το στρατό, τα κανόνια και τα λαγούμια του εχθρού. Όμως, από τις αμαρτίες μας, μείναμε εμείς με την κατάρα και ο Τούρκος έγινε κύριος των πάντων. Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που σώσαμε τη ζωή μας και μπορέσαμε να φύγουμε από την αγαπημένη πατρίδα και να σκορπιστούμε έξω στον κόσμο. Αν μας οχτούν οι κριτικοί όλοι, δεν είναι κρίνο 10.000 ζωντανοί που τον καιρών εκείνο. Γιατί εσκοτωθήκανε, γιατί εσκλαβωθήκα. Στες χώρες οι κακότυχοι διαμοιραστήκα. Κι αν σμίξου δεν γνωρίζονται, μόνον όπου ρωτούσει «Από πού είσαι ξένε μου» «Από την Κρήτη λέση» και ο εις το χέρι τα λουνού το πιάνουσι και κλέσει.
Οι προφήτες μεσολάβησαν και ο Αλλάχ άκουσε τον Αλί Ντεντέ, ένα δερβίση, έναν άγιο άνθρωπο που ζούσε μόνος του στα βράχια της θάλασσας. Όταν τον συνάντησα, μου έδειξε φυλαγμένα σε ένα σακούλι τα 32 δόντια του που τα είχε βγάλει σαν θυσία για να ακουστούν οι προσευχές του. Και μετά μου έδωσε μια σιδερένια μπάλα να τη δώσω στο βεζίρι μας και με αυτή να χτυπήσουμε τα καράβια των απίστων. Αυτή η οβίδα ήταν που τίναξε στον αέρα το μεγάλο πλοίο τους και έσπηρε τον πανικό στους εχθρούς μας. Έγινε τέτοιο σεισμός που κουνηθήκαν τα μπεντένια. Οι σημαίες με το σταυρό παρασύρθηκαν από τους ανέμους. Οι ναύτες χάθηκαν μες στα νερά. Εξοχότατε ναύαρχε Ροσπιλιόζη, μετά το τελευταίο θλιβερό γεγονός, άπαντες μας εγκαταλείπουν και ετοιμάζονται να αποπλέψουν για τις πατρίδες των. Πρώτα οι Γάλλοι, μετά οι Μαλτέζοι, οι Ιταλοί της Σαβοΐας. Ακόμα και οι άνδρες του παπικού στρατού δεν επιθυμούν πλέον να υπηρετούν στο Φρούριο. Να λοιπόν που καταντήσαμε. Μας εγκαταλείπουν ακόμα και οι δικοί μας άνθρωποι. Αποφασίσαμε λοιπόν να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Χάνδακα. Είναι αλήθεια ότι οι επόμενες γενιές θα μας κατηγορούν πάντα και θα μας καταδικάζουν γιατί υποκύψαμε και παραδώσαμε αυτή την πόλη στον εχθρό. Αν όμως μπορούσαν να λάβουν μια μικρή ιδέα σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόμασταν και πόσο προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την απελπιστική αυτή καταστασή μας και πόσο αγωνιστήκαμε για να μην παραδώσουμε τον Χάνδακα στους Οθωμανούς, τότε ασφαλώς θα μας δικαίωναν και δεν θα μας καταδίκαζαν. Από το πεδίο της μάχης, Φραντσίσκος Μοροζίνι. Τρεις μέρες βγαίναν οι άπιστοι στη θάλασσα με ένα καΐκι και ερχόντουσαν στον Αλμυρό και ζητούσαν να κάνουμε ειρήνη. Τρεις μέρες τους στέλναμε πίσω. Την τέταρτη μέρα φάνηκε να κυματίζει πάνω στον κόκκινο προμαχώνα μια μεγάλη άσπρη σημαία. 12 καπεταναίοι του κάστρου ήρθαν στον άβαρχό μας και ζήτησαν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την παράδοση του Χάνδακα. Προσφέραμε στους άπιστους ένα γεύμα που όμοιό του δεν είχε στηθεί ούτε στην Ισταμπούλ. Τρώγαν σαν ταπεινασμένα σκυλιά. Καταβροχθίζαν με βουλιμία όλα τα νόστιμα φαγητά. Στο τέλος κάλυψαν τα στόματά τους με τα μαντήλια του ελαίους, που ήταν ένδειξη υποταγής, και μετά μίλησαν. Ήρθαμε να σας παραδώσουμε το Φρούριο που όμοιό του δεν υπάρχει στη Μεσόγειο. Ένα σπάνιο μαργαριτάρι που κανείς βασιλιάς δεν έχει στην κατοχή του. Θα μπορούσαμε βέβαια να συνεχίσουμε τον πόλεμο και ένα και δύο χρόνια ακόμα. Επιθυμούμε όμως να κλείσουμε ειρήνη. Και εμείς απαντήσαμε πως έχουμε ανεξάντλητες δυνάμεις για να συνεχίσουμε τον πόλεμο στην Κρήτη και ότι ο στρατός μας είναι σε θέση να πάρει το κάστρο όποτε θελήσει. Οι συζητήσεις πέρασαν από χίλια κύματα. Εκείνοι ζητούσαν και εμείς αρνιόμασταν. Εκείνοι ήθελαν να κρατήσουν τα τρία νησάκια με τα φρούριά τους, τη Σπιναλόγκα, τη Σούδα, τη Γραμβούσα. Ο αγάς των Γενιτσάρων θύμωνε και έλεγε: «Τι είδους ειρήνη είναι αυτή? Να μείνουν αυτά τα νησιά στους άπιστους? Πώς πάρθηκε η Κρήτη λοιπόν?» Μοιάζει να πάρθηκε. Στην πραγματικότητα όμως δεν πάρθηκε. Αν επιμένετε να αρνείστε και δεν δεχτείτε αυτόν τον όρο, τότε θα προχωρήσουμε σε μια απόφαση που πήραμε στο τελευταίο συμβούλιο, στις 27 Αυγούστου. Θα ανατινάξουμε ολόκληρη την υπονομευμένη πολιτεία και τα φρούριά της. Έπρεπε όμως κάπως να συμφωνήσουμε. Όλοι είχαν κουραστεί. Όλοι ήθελαν να τελειώσουν οι κουβέντες. Έτσι, αποφασίστηκε να παραδοθεί ο Χάνδακας και εκείνα τα νησιά να μείνουν στους χριστιανούς. Την πέμπτη μέρα του μηνός Ρεμπιουλαχίρ, το έτος 1080, αφού διαβάστηκε η Φατίχα, στήθηκαν λευκές σημαίες στις τέσσερις πλευρές του κάστρου και διατάχτηκε «Παύσατε πυρ». Η ζωή για μένα από τώρα και στο εξής θα είναι μια αστήρευτη πηγή δακρύων, μια φορμή θλίψεων και οδύνων, γιατί πάντα θα με βασανίζει η σκέψη για το μεγάλο κακό που έγινε σε ολόκληρη τη χριστιανοσύνη με την πτώση της κακότυχης αυτής πολιτείας. Θα προτιμούσα χίλιες φορές να με σκότωναν λυσσασμένα και να χανόμουν κάτω από τα ερείπια του Χάνδακα, παρά να ζήσω και να βλέπουν τα μάτια μου αυτή τη συμφορά. Από τα ερείπια του Χάνδακα
Φραγκίσκος Μοροζίνι. Όλοι οι γαζίδες του Ισλάμ βγήκαν από τα χαρακώματα μετά από 3 χρόνια, σαν να είχαν ζωντανέψει από τις σάλπιγγες των αγγέλων. Οι πασάδες και οι γενίτσαροι που μέχρι τότε βρίσκονταν στα χαρακώματα θέλησαν να γνωρίσουν τους αντιπάλους τους. Στάθηκαν τόσο κοντά απέναντί τους που νόμιζες ότι θα πιάσει ο ένας το χέρι του άλλου. Και μια ησυχία και γαλήνη βασίλευε ανάμεσά τους. Λες και δεν ήταν στρατιώτες, αλλά ιερωμένοι και κληρικοί. Ο μεγάλος βεζίρης τους έδωσε 25 μέρες για να διάσουν την πόλη. Μέσα στο διάστημα αυτό μεταφέρθηκαν όλα τα πολύτιμα και ιερά τους αντικείμενα, όλα τα ακριβά όργανα και τα μηχανήματα. Θωρώντα τόσα κλάματα τα κάνουν τα παιδιά μου, τα μέλη μου νεκρώνονται κι αυτού τα σωθικά μου. Λιώ παρακάλια δε γρικό και σφάγηκε η καρδιά μου και μίσεψες παρθένα μου, μεσοπαντήτησά μου. Μια πολιτεία που βρισκόταν 700 χρόνια σε χριστιανικά χέρια, σε λίγες μέρες θα γινόταν μουσουλμανική. Μέσα στον Χάνδακα υπήρχαν 121 ορθόδοξες και 16 λατινικές εκκλησίες. Όλη η εποχή της αναγέννησης και η κριτική σχολή είχαν αφήσει παντού τα σημάδια τους. Έπρεπε να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Φορητές εικόνες, άγια λείψανα, τα κοιμήλια και τα άμφια και τα ιερά σκεύη. Έργα σπουδαίων ζωγράφων, του Τιντορέτο και του Βερονέζε. Πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν στα Επτάνησα και ακόμα περισσότερα στη Βενετία. Κλάψε Αβιμέλεχ και Βαρούχ, θρηνήσου Ιερεμία, γιατί δα με το Χάνδακα σε πλήσανε ζημία. Οι εκκλησίες θα αλλάξουνε και θα γεννούς μαΐδες και αντί δασκάλους και σοφούς, μέσα θα μπουν τζαμίδες. Χόρτα και δέντρα και κλαδιά και φύλλα ας δακρύσουν στο χαλασμό σου Χάνδακα και στην κατάστασή σου. Την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου του 1669, νωρίς το απόγευμα, οι άπιστοι παραδώσαν στον πολυχρονεμένο βεζίρι μας τα 6.666 κλειδιά του Χάνδακα. Όλοι τους ήταν κουρασμένοι, καταρακωμένοι, με πληγωμένες τις καρδιές. Χαϊδεύαν τις γενιάδες τους που είχαν αραιώσει και έτριβαν τα μάτια τους, γιατί δεν πίστευαν πως θα βλέπαν ποτέ αυτή τη μέρα. Μέσα σε δάκρυα και θρήνους, πήρα το δρόμο για το νησάκι απέναντι, την Τία. Σκεπάσου τώρα, ουρανέ, με νέφαλα, να στράψεις και ήλιε λαμπυρότατε, κοίταξε εσύ να κλάψεις. Μάτια μου, τι κοιτάζετε, τώρα σκοτεινιαστείτε, τους Τούρκους οπουθένα μπούνω για να μην τους δείτε. Τα αυτιά μου ασκουφαθούς είναι ο για να μην γρικήσου το στόμα των αγαρινών, να με σαλαβατήσουν. Μη δε φανεί στον ουρανό άστρο, ούτε μη φέξει, μα πάλι είναι στη χώρα μου αίμα για μένα ας βρέξει. Ούτε φεγγάρι, ούτε φως, αστέρας ή πλανήτης, μόνας θλιβή για λόγου μου κάθε λογής κομήτης.